Της διαπραγμάτευσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, μια διαπραγμάτευση η οποία κατάλληλα θα έπρεπε να έχει κλείσει πριν μας αφήσει το 2015, ωστόσο εδώ είμαστε. Η διαπραγμάτευση εξελίσσεται, υπάρχει φως στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή, υπάρχει κάποιο ορόσημο το οποίο μπορούμε να δώσουμε εξ αρχής ξεκινώντας έτσι την κουβέντα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όταν μιλάμε για ημερομηνίες θα πρέπει να το κάνουμε όχι με απόλυτο τρόπο. Βεβαίως και θα έπρεπε να έχει κλείσει η διαπραγμάτευση. Και θα έπρεπε να έχει κλείσει, διότι όπως είχαμε εμείς επισημάνει από την πλευρά την ελληνική, δεν έπρεπε να γίνεται αυτό που αυτή τη στιγμή συμβαίνει, που είναι πιο οι διαφωνίες μεταξύ των θεσμών να χρησιμοποιούνται ως άλοθη για να μην κλείνει η διαπραγμάτευση. Η Ελλάδα έχει κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει στο πλαίσιο της συμφωνίας και κυρίως, και αυτό ξέρετε είναι που αλλάζει την ατμόσφαιρα σε όλη την Ευρώπη, ότι υπεραποδίδει η οικονομία. Δηλαδή τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενε κανείς στην αρχή. Όταν έκλεινε η συμφωνία, ας πούμε, σήμερα, η Κομισιόν έβγαλε τις προβλέψεις της και προβλέπει το πρωτογενές πλεόνασμα να πάει στο 3,5% το 2018. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι φεύγει από τη συζήτηση, από τη διαπραγμάτευση, μια συζήτηση περί δημοσιονομικού κενού, τουλάχιστον ως προς τις θέσεις της Κομισιόν. Έτσι. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το πρωτογενές πλεόνασμα είναι στο 2%, είναι πάρα πολύ πιθανό να κλείσει όταν οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα στο 2,5%. Και συνολικά θα έλεγα, και αυτό θα ήθελα να το απευθύνω και στο Νίκο το Δένδια, αν μου επιτρέπει, νομίζω ότι την πολιτική συζήτηση θα πρέπει να την προσανατολίσουμε, κάνοντας έτσι μια ψύχρεμη ανασκόπηση και αναστοχασμό του τι έχει συμβεί αυτά τα δύο χρόνια. Δηλαδή, να την βάλουμε, βεβαίως με τις διαφωνίες μας, αλλά να την βάλουμε στον καμβά του γεγονότος ότι έχουν δημιουργηθεί 230.000 νέες θέσεις εργασίας. Την τελευταία χρονιά αυξήθηκαν οι εξαγωγές 10%, αυξήθηκαν οι επενδύσεις 12%, έκλεισε το έτος με ανάπτυξη. Υπάρχουν μία σειρά από ενδείξεις, ο τουρισμός και οι προβλέψεις, οι προκρατήσεις. Υπάρχουν μία σειρά από ενδείξεις που δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία είναι έτοιμη από τη σταθεροποίηση να περάσει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και να συζητήσουμε και να αναστοχαστούμε για να δούμε οι πολιτικές δυνάμεις, συνολικά η κοινωνία, γιατί αυτό το πρόγραμμα φαίνεται να λειτουργεί. Ποια ήταν τα στοιχεία δηλαδή αυτού του προγράμματος, τα οποία το έχουν κάνει πολιτικά και οικονομικά βιώσιμο. Να το δούμε αυτό που περιγράφεται αντιστρόφως. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το σήμερα, από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και να δούμε γιατί η διαπραγμάτευση εξακολουθεί. Το είπατε στην αρχή της κουβέντας σας. Ωστόσο, αυτές οι διαφωνίες μεταξύ των θεσμών, μεταξύ των δανειστών, υπήρχαν και το Δεκέμβρη και γι' αυτό αποφασίσατε να κυλήσετε τη διαπραγμάτευση παραπάνω. Υπήρχαν... Εκφράστηκαν αργότερα και ήταν αποτέλεσμα της παράτασης από πλευρά σας. Είναι εκμεφρασμένες εδώ και καιρό. Δηλαδή, οι διαφωνίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε σχέση με το σημείο εκκίνησης αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας και τη δυνατότητά της και τη δυνατότητά μας να πιάσουμε τα πλεονάσματα τα συμφωνημένα του Ιουλίου του 2015, ήταν νομίζω φανερές εδώ και καιρό. Και μάλιστα θα σας έλεγα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε τις τελευταίες μέρες, αν παρακολουθείτε τις ενημερώσεις και τα briefings του IMF, θα δείτε, βγαίνουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ειδικά αν οι δημοσιογράφοι είναι πιεστικοί. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μετακινηθεί από τη θέση ότι χρειάζονται καινούργια μέτρα για να πιάσουμε τους στόχους, διότι αντιλαμβάνονται, φαντάζομαι και οι ίδιοι, ότι έχει υπονομευθεί θεμελιακά αυτό το επιχείρημα από την απόδοση της οικονομίας και λέει ότι χρειάζονται μέτρα έτσι για να δείξουμε ότι είμαστε πολύ καλοί μεταρρυθμιστές. Διαστόματος Κριστίν Λαγκάρντ όμως λέει επίσης ότι δεν μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις για την Ελλάδα. Καμία εξαίρεση ζητάμε. Καμία εξαίρεση. Αλλά ζητάμε να λέει την αλήθεια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση με το τι συμβαίνει στην ελληνική οικονομία, να μην λέει ψέματα σε σχέση με το επίπεδο των συντάξεων, να μην λέει ψέματα σε σχέση με το πόσοι άνθρωποι πληρώνουν φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα και κυρίως, εάν αισθάνεται ότι έχει κάποιες ευθύνες για επιλογές του παρελθόντος, να έχει τη γενναιότητα να τις παραδεχτεί. Σε αυτό βάζει κάποιος πλάτη ή είμαστε μόνοι μας οι οποίοι το λέμε? Νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί με ψυχραιμία τη συζήτηση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι, οι σύμμαχοι της Ελλάδας γίνονται όλο και περισσότεροι και όσοι κατανοούν ότι σε αυτή τη φάση η Ελλάδα έχει το δίκιο με το μέρος της, ακόμα και αν θα σας έλεγα προέρχονται από άλλα πολιτικά στρατόπεδα από αυτό που η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται, αντιλαμβάνονται ότι αυτό σημαίνει. Και μιλάω, ας πούμε, για τις τελευταίες δηλώσεις του κύριου Γιούνκερ. Ο κύριος Γιούνκερ, να σας θυμίσω, το 2014 ήταν υποψήφιος για την Προεδρία της Κομισιόν με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Είπε όμως ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ περισσότερες μεταρρυθμίσεις από πολλά βορειοευρωπαϊκά κράτη. Συνεπώς, εδώ πέρα νομίζω ότι
Ήρθε και η ώρα να αναπροσανατολίσουμε λίγο και να επανατοποθετήσουμε τη συζήτηση, δηλαδή τη μέθοδο με την οποία συζητάμε. Είναι σαφές ότι αναπτύσσεται μια βαθιά πολιτική διαφωνία για το μέλλον της Ευρώπης. Και εκεί πέρα είναι που και η ελληνική κυβέρνηση και όλες οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να τοποθετηθούν. Δηλαδή να κλείσουμε με το μέσα ή έξω. Διότι μέσα ή έξω, ξέρετε ποιοι το λένε. Το λένε αυτοί που θεωρούν ότι η Ευρώπη, οι πολιτικές που εφαρμόζονται, οι θεσμοί τις ως έχουν, δεν πρέπει και δεν μπορούν να αλλάξουν. Άρα ή αποδέχεσαι την ευρωπαϊκή λειτουργία η οποία θέλει. Μία απολύτως εξαγωγική Γερμανία, η οποία εξάγει οικονομική και πολιτική κρίση δια των πολιτικών λιτότητας που επιβάλλει. Και προσέξτε, τα επιβάλλει, κατά τη γνώμη μας, η Γερμανία έχει αντιευρωπαϊκή στάση. Να δηλαδή η επιμονή, κάτι. Νομίζω θα συμφωνήσουμε. Επειδή είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτό, να σας ζητήσω κάτι, επειδή είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Να πω αυτό για να τελειώσω. Ακούστε με. Η επιμονή της Γερμανίας του να είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα. Τι καταμαρτυρά. Καταμαρτυρά ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Mm-hmm. Στον ESM, ο οποίος είναι ο χρηματοδοτικός βραχίωνας, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Ευρωκοινοβούλιο πόσο μάλλον, που είναι ένας θεσμός μετά από δική μας πρόταση και επιμονή, έγινε θεσμός ο οποίος είναι επιβλέπων και αξιολογών το ελληνικό πρόγραμμα. Αυτή η πολιτική επιλογή, κατά τη γνώμη μας, βρίσκεται στον πυρήνα των προβλημάτων που βιώνουμε τώρα και θα τα συζητήσουμε και σε λίγο. Ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να θέσω πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δένδια είναι το εξής. Είναι γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα, είναι αληθές ότι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε σαφές ότι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης ήρθαν πιο κοντά στις θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε ό,τι αφορά το κλείσιμο της αξιολόγησης για τη χώρα μας. Κοιτάξτε, εδώ πέρα, επειδή δεν ανακοινώνονται όλες οι λεπτομέρειες των συναντήσεων, καταλαβαίνω ότι εκεί πέρα αναπτύσσονται διάφορες δυναμικές. Κάποια πράγματα που ίσχυαν 24 ώρες πριν δεν ισχύουν τώρα. Γίνονται μετακινήσεις, ο καθένας δοκιμάζει και τα νεύρα και τις διαθέσεις του αλουνού. Είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό. Αλλά νομίζω ότι τώρα διαμορφώνεται πλέον μια έτσι ευρύτερη συνένεση πάνω στην παραδοχή ότι τα συμφωνημένα νούμερα του Ιουλίου του 2015 βγαίνουν. Δηλαδή, αν επιβεβαιωθούν και οι προβλέψεις για το πώς έκλεισε το 2016 ως προς τα δημοσιονομικά μας, πραγματικά νομίζω πρέπει και μπορούμε και θα είναι και το λογικό αυτή την κουβέντα να την κάνουμε στη βάση των οικονομικών δεδομένων. Υπήρξε κάποιο τελεσίγραφο το οποίο σήμερα δεν υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει τελεσίγραφο, προφανώς και δεν υπάρχει τελεσίγραφο και νομίζω ότι η συζήτηση, ξέρετε, και αυτό θα σας έλεγα είναι θετικό, δεν παίζεται μόνο στο επίπεδο της τροϊκανής μηχανικής. Βλέπετε ότι αναπτύσσεται μια πάρα πολύ δυναμική συζήτηση και μέσα στη Γερμανία πλέον. Άπαντες τοποθετούνται ο κύριος Γκουαλτιέρη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Επίσης έκανε πάρα πολύ υποστηρικτικές δηλώσεις. Και όλη αυτή η πολιτική ατμόσφαιρα νομίζω θα επηρεάσει και το σημείο ισορροπίας στο οποίο θα καταλήξουμε στη διαπραγμάτευση.